πλάνου, ώστε αφενός να κινητοποιηθούν οι πελάτες των All Inclusive και αφετέρου να εξελιχθεί η ΚΟΣ σε ένα προορισμό για όλο τον χρόνο. Αυτό το πλάνο με την ονομασία COS for All θα σας παρουσιάσουμε σήμερα συνοπτικά. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε στη σκηνή τον Πέτρο Πιτρώνη. Γεια σας, Εύη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Πιτρώνης. Πέτρο, βοήθησέ μας λοιπόν να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πλάνο. Ωραία. Αρχικά ξεκινάμε και ιδρύουμε τον οργανισμό τουριστικής πολιτικής και μάρκετινγκ. Αυτός ο οργανισμός εκπροσωπείται από άνθρωπο του Δήμου, από εκπροσώπους των φορέων και των επιχειρήσεων. Συντονίζουν όλοι μαζί τις τουριστικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο νησί μας, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό της τουριστικής προβολής του νησιού μας και υλοποιεί το ετήσιο πλάνο επικοινωνίας. Έχει αυτονομία και προπολογισμό τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Άρα λοιπόν πες μας, ποιος είναι ο ρόλος αυτός του οργανισμού, πώς θα δουλέψει ακριβώς? Αυτό που ξεκινάμε και κάνουμε, πρώτο, βάζουμε την ΚΟ στην ψηφιακή εποχή. Στην ουσία, ξεκινάμε και δημιουργούμε και φτιάχνουμε μια σύγχρονη ιστοσελίδα και μια εφαρμογή με την ονομασία Visit COS. Λειτουργεί σαν πρότυπος τουριστικός οδηγός. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τον επισκέπτη, εμπειρίες, χάρτες, θεματικές επισκέψεις. Περιλαμβάνει ακόμα και συνδεδομένες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Δήμου. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα των επικρατείων εκδηλώσεων. Ο επισκέπτης θα ενημερώνεται καθημερινά για αυτές. Έχει τα δρομολόγια των λεωφορείων και δίνει τη δυνατότητα αγορά online εισιτηρίων. Δίνει τη δυνατότητα άμεσης αναφοράς προβλημάτων στο σημείο όπου υπάρχουν, μέσω GPS και δυνατότητα παρακολούθηση του αιτήματος. Ωραία λοιπόν, νέα εποχή, ψηφιακή εποχή. Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε βρει το πώς λοιπόν, έχουμε βρει τον τρόπο. Το θέμα είναι όμως και τι θα προβάλλουμε. Δώσε μας ένα παράδειγμα. Ωραία. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομικός. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τη γαστρονομική ταυτότητα της ΚΟ. Εξελίσσουμε το γαστρονομικό. Το κάνουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό φεστιβάλ γαστρονομίας. Διαρκεί μια εβδομάδα. Προβάλλει την τοπική κουζίνα και τα τοπικά προϊόντα. Περιλαμβάνει παράλληλες δράσεις σε όλο το νησί. Εννοείται ότι υποστηρίζεται από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μάλιστα, πολύ ωραίο και το φεστιβάλ, πολύ ωραίες και οι εκδηλώσεις, όμως θέλουμε και περισσότερες δράσεις. Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, θέλουμε να στηρίξουμε την τοπική οικονομία. Και όλα αυτά θα τα συνδέσουμε φυσικά με τον τουρισμό. Ωραία. Για να τους βοηθήσουμε όλο τον χρόνο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα σήμα προέλευσης για τα τοπικά προϊόντα. Τοποθετούνται σε όλα τα προϊόντα που παράγονται στην ΚΟ. Τοποθετούνται ακόμα και σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Θα πιστοποιούμε έτσι ότι μια επιχείρηση θα έχει στον κατάλογο της ένα ορισμένο αριθμό τοπικών συνταγών και αγοράζει χαρακτηριστικά προϊόντα του νησιού. Στόχος είναι να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα, να ενισχύσουμε τους παραγωγούς και να δημιουργήσουμε την γαστρονομική ταυτότητα του νησιού μας. Να σε πάω και σε κάτι άλλο μεγάλο που φαντάζομαι όλοι που περιμένουν να τα ακούσουν. Υποκρατική COS. Το ακούμε συνέχεια, ειδικά προεκλογικά. Στην πραγματικότητα όμως ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως αυτή η σπουδαία κληρονομιά μας, μάλλον Πέτρο, έχει αφαιθεί στην τύχη της. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα. Δημιουργούμε ένα παγκόσμιο μπραντ με την ονομασία «Ζήσε σαν COS». Είναι το όχημα για την προβολή του Ιπποκράτη ως στρατηγικό πλεονέκτημα της ΚΟ. Εστιάζει στην προβολή των υποκρατικών αξιών και τον τρόπο ζωής που απορρέουν από αυτές. Δηλαδή, στον πυρήνα του έχει τις υποκρατικές αρχές περιορεξίας, τον αθλητισμό, τα τοπικά προϊόντα, ακόμα και τα βότανα του νησιού. Περιλαμβάνει ένα ετήσιο συνέδριο σχετικά με την ευεξία και διεθνούς τρίπλους αθλητικούς αγώνες, καθώς και τη διοργάνωση του υποκρατικού δρόμου. Το ζήσε σαν COS θα προβάλλει την COS προορισμό ευεξίας και χαλάρωσης μέσω του Ιπποκράτη. Αλλάζει άμεσα τη σχέση μας με τον Ιπποκράτη. Μας τοποθετεί στο χάρτη
ως έναν ισχυρό αναγνωρίσιμο προορισμό. Ο Ιπποκράτης λοιπόν, η μεγαλοφία του Ιπποκράτη μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Το ζήτημα είναι πώς παραμένει ένας τουριστικός προορισμός 3-4 μηνών ή μπορούμε να γίνουμε ένας προορισμός, ένα νησί για 365 ημέρες για όλο τον χρόνο. Κάνουμε την ΚΟΟ νησί για όλο τον χρόνο. Φτιάχνουμε ημερολόγιο τοπικών θύμων και προωθούμε τις εκδηλώσεις. Οργανώνουμε και προβάλλουμε τα αποκριάτικα έθιμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα ρεύμα εσωτερικού και γειτονικού τουρισμού. Προωθούμε τη λαογραφική μας παράδοση. Χαράζουμε νέα μονοπάτια για να ενισχύσουμε τον περιπατικό τουρισμό. Μηδενίζουμε τα δημοτικά τέλη για 2 χρόνια στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις στους τομείς του αγροτουρισμού, του αθλητισμού και του ιατρικού τουρισμού. Δημιουργούμε ένα virtual μουσείο με όλα τα σημαντικά μνημεία του νησιού μας. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο πλάνο μας για τον τουρισμό για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη της διαχείρισης του τουριστικού μας προϊόντος. Να κάνουμε την ΚΟ έναν ισχυρό και επώνυμο προορισμό. Να χρησιμοποιήσουμε τα ωφέλη του τουρισμού για να ενισχύσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό δημιουργούμε τον Οργανισμό Τουριστικής Κομμουνικής και Μάρκετινγκ για να επικοινωνήσουμε σε όλο τον κόσμο το Prime Name Score. Έχει υπεριξία και αποτελεσματικότητα. Χαράζει την τουριστική στρατηγική του νησιού. Ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε εμείς το μέλλον που θέλουμε για τον τόπο μας και όχι άλλοι για εμάς.
Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο να διαχειριστεί κάποιος τα συναισθήματά του. Πόσο μεγάλη αγκαλιά πρέπει να ανοίξω για να σας χωρέσει όλους. Από τα βάθη της καρδιάς μου, από τα βάθη της ψυχής μου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από μένα, από τους συνεργάτες μου. Και δεν έχει τελειωμό. Χαρούμενα πρόσωπα, αισιόδοξα πρόσωπα, γυρίζουμε σελίδα, αγαπητοί συνδημότες, αγαπητές συνδημότες. Σήμερα είναι για όλους μας μία ωραία μέρα. Αυτό όμως που την κάνει μοναδική, την κάνει ιδιαίτερη, είναι τούτη εδώ η ατμόσφαιρα. Είναι η ζέστη της καρδιάς σας. Είναι το χαμόγελό σας. Είναι η προσδοκία σας. Είναι το θέλος σας ότι όλοι μαζί, ενωμένη η κοινωνία, μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία την επόμενη ημέρα. Και σας λέω, στις 26 του Μάη, μαζί, όλοι μαζί, δεν θα ρίξει κανείς, θα γυρίσουμε σελίδα. Χαίρομαι. Χαίρομαι που είσαστε όλοι εδώ. Πολύ περισσότερο, χαίρομαι που είμαι και εγώ εδώ μαζί σας. Και η μαζική σας παρουσία δείχνει πως η παράταξή μας έχει τις βάσεις της σε ολάκερη την κοακή κοινωνία. Και αυτή η προσπάθεια έχει εδραιώσει την ελπίδα ότι κάτι αλλάζει επιτέλους στο νησί μας. Και είμαι υπερήφανος. Είμαι υπερήφανος για όλα όσα έχουμε καταφέρει. Έχω την χαρά και την τιμή να ηγούμε μιας δυνατής ομάδας. Μιας ομάδας συνεργατών και υποψηφίων με εμπειρία και ενθουσιασμό. Μιας ομάδας που μεγαλώνει κάθε μέρα που περνά. Φίλες και φίλοι, είδατε το πλάνο μας για τον τουρισμό. Γιατί ξέρετε, ο τουρισμός είναι η ζωή μας. Όπως πάνω απ' όλα η κόση είναι η ψυχή μας. Παράλληλα, κρατάτε στα χέρια σας το πρόγραμμα δράσης. Το στρατηγικό μας πλάνο για την ΚΟΠ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Να σας μιλήσω για το αύριο του νησιού μας. Με ευθύνη για τη ζωή όλων. Είμαι εδώ και σας απλώνω το χέρι. Απλώνω το χέρι σε όλους τους συνδημότες μου και τους καλώ δίπλα μου. Μαζί να φτιάξουμε την ΚΟ. Μαζί να φτιάξουμε την ΚΟ που όλοι μας έχουμε ονειρευτεί. Γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί αρκετά με τα θα, αρκετά με την αδιαφορία. Φτάνει πια η στασιμότητα. Και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάμε μπροστά. Γιατί ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί θα σηκώσουμε αμέσως τα μανίκια και θα πιάσουμε δουλειά. Γιατί κυρίως πιστεύουμε στις δικές μας δυνάμεις. Γιατί επενδύουμε στους νέους και στις νέες του νησιού μας. Με τις αρχές και τις αξίες των γονιών μας. Με ενότητα, με συνεργασία και αλληλοβοήθεια.
Και είναι σίγουρο. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Μπορούμε. Με αλήθειες. Με αλήθειες και αλληλειοτέλεια. Μπορούμε να κάνουμε το νησί μας πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Να το φέρουμε στην πρώτη γραμμή. Να το φτάσουμε στις εσχατιές του κόσμου. Γιατί ο οίκος είναι τα πάντα για εμάς. Είναι η χτύπη της καρδιάς μας και είναι η ανάσα μας. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλες οι απαιτήσεις της εποχής και χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται και εγρήγορση, γιατί φαίνεται πια ότι ένας κύκλος κλείνει. Διοικούν τον Δήμο τα 9 από τα 13 τελευταία χρόνια. Κουράστηκαν και κούρασαν. Το ακούς παντού αυτό. Κουράστηκαν. Ό,τι είχαν να δώσουν, το έδωσαν. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, εμείς, η κοινωνία ολόκληρη στις 26 του Μαΐου γυρνάει σε λίγα πάει μπροστά. Γιατί όσοι κοροϊδεύσαν τους κοινότητες δεν θα έχουν πλέον λόγο. Γιατί είμαστε περήφανη κοινωνία. Με περήφανους ανθρώπους. Με αρχές. Με αρχές και αξίες. Γιατί η αλαζονία και η διοικητικότητα δεν μας ταιριάζει. Γι' αυτό οι νέοι και οι νέες ζητούν αλλαγές. Ζητούν αλλαγές παντού. Ζητούν το Δήμο δίπλα τους. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Με ισονομία, με δικαιοσύνη, με συνεργασία. Για έναν Δήμο, φίλες και φίλοι, που θα υπηρετεί τους δημότες. Με ανοιχτές τις πόρτες του. Να το ακούσετε καλά αυτό, με ανοιχτές τις πόρτες σε όλους. Και κυρίως να ακούσετε δίχως κρυφά και πανερά συμφέροντα. Και με ίδιες ευκαιρίες για όλους. Με έναν Δήμο που θα μοιράζει δίκαια τις δουλειές του. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμος της Κλειστής Ομάδας των λίγων, των κολλητών τελειώνει ολιστικά. Στις 26 του Μάη μπαίνει τέλος σε όλα αυτά, με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας συμμετοχή. Με διαφάνεια, με ισονομία, με συμμέτοχους όλους εσάς, όλους τους δημότες, με ενότητα δυνάμεων και κυρίως με ξεκάθαρους στόχους. Γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ. Αυτές είναι και οι δεσμεύσεις μας. Αυτή είναι και η ανάγκη της κοινωνίας μας. Να αλλάξουμε πορεία. Με πίστη στις δυνατότητες και στην προοπτική μιας ενωμένης κοινωνίας. Αυτή την κοινωνία ανηλευόμαστε. Αυτή θέλετε. Και γι' αυτό να είσαστε σίγουροι να παλέψουμε. Για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Να ανοίξουμε τον δρόμο στις νέες γενιές. Γιατί είμαστε δυνατοί και είμαστε αποφασισμένοι. Πρέπει, φίλες και φίλοι, να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. 5 ολόκληρα χρόνια. Δεν επιτρέπεται να χάσουμε ούτε μία μέρα ακόμα. Και έχουμε δυνατά εφόδια γι' αυτό. Η υποκρατική μας ιστορία, η παγκοσμιότητα της υποκρατικής ηθικής, η ανάδειξη της ΚΟ σε γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, η ποιότητα των επιχειρήσεών μας,
κυρίως όμως οι δημιουργικοί συντιμώντες μας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αποτελούν το διαβατήριο της κοινωνίας μας στον σύγχρονο κόσμο. Αυτά αξιοποιούμε, αυτά αναδεικνύουμε την ταυτότητα μιας σύγχρονης κοινωνίας που έρχεται από μακριά και στοχεύει στο μέλλον. Έτσι ακριβώς, φίλες και φίλοι, θα χτίσουμε την Ισχυρίκο με τη διεθνή της ταυτότητα, με το brand name του νησιού μας, με την τοπική οικονομία προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες, με ανανέωση και δημιουργία νέων υποδομών. Όμως, για να το πετύχουμε αυτό, βάζουμε τρεις βασικές προτεραιότητες. Τουρισμός, καθημερινότητα, υποδομές. Να είσαστε σίγουροι ότι θα το πετύχουμε. Με σχεδιασμό, με οργάνωση, κυρίως με σαφείς στόχους και σχέδιο. Έτσι λοιπόν για τον τουρισμό δημιουργούμε τον Οργανισμό Τουριστικής Πολιτικής και Μάρκετινγκ. Το αναλύσαμε ήδη διεξοδικά. Είναι η πρώτη προτεραιότητα για εμένα προσωπικά. 12 μήνες το χρόνο υλοποιούμε αυτό το πλάνο. Δημιουργούμε έτσι ένα πρότυπο τουριστικό προορισμό. Γιατί θέλουμε οι επισκέπτες μας να απολαμβάνουν έναν οργανωμένο τόπο διακοπών. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε την ΚΟ φιλόξενη, με δουλειά, με σχέδιο και σαφείς στόχους. Μόνο έτσι, φίλες και φίλοι, θα μπορέσουμε να βγάλουμε τους επισκέπτες μας από τα ξενοδοχεία. Και μόνο έτσι μπορεί να τονωθεί η τοπική οικονομία. Για την καθημερινότητα, βγαίνουμε στον δρόμο. Αφήνουμε τα γραφεία μας και βγαίνουμε στον δρόμο. Και καταγράφουμε μεθοδικά για να λύσουμε τα καθημερινά προβλήματα του Δημότη. Τα μικρά, αλλά τα σημαντικά, που κάνουν τη ζωή όλων μας δυστυχώς πιο δύσκολη. Και δεν πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα. Εμείς διεκδικούμε. Γι' αυτό ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την παθητική στάση του Δήμου. Γι' αυτό βγαίνουμε μπροστά και δίνουμε στην ευθύνη ονοματεπώνυμο. Δεν αρνούμαστε τις ευθύνες μας. Και έχουμε σχέδιο. Έχουμε σχέδιο να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις των συμπατριωτών μας. Γιατί έτσι στηρίζουμε τον κορμό και την καρδιά της κοινωνίας μας. Γι' αυτό άμεσα μειώνουμε τα δημοτικά τέλη. Γι' αυτό άμεσα αποκαθιστούμε τη σχέση του Δήμου με τον Δημότη, τη σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να αναπτύσσεται ανάμεσα στον Δήμο, στη Δημοτική Αρχή και σε όλους τους Δημότες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο Δημότη. Να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις του Δήμου με τον Επαγγελματία. Γι' αυτό δημιουργούμε νέα δομή διοίκησης. Ανασυντάσσουμε και ενισχύουμε με εξοπλισμό και προσωπικό τις υπηρεσίες του Δήμου. Δημιουργούμε για αυτό το λόγο δύο πόλους διοίκησης. Έναν στις Δημοτικές Ενότητες ΚΟ και Δικαίου και έναν δεύτερο στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών. Μαζί με τις αναβαθμισμένες κοινότητες θα παράξουν έργο και θα στηρίξουν όλο το νησί. Γιατί τα χωριά μας πρέπει να πάψουν να είναι εξαρτημένα, πρέπει να πάψουν να είναι φτωχοί συγγενείς. Γιατί ο Δήμος μας πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη του τόπου από τον Άγιο από Κάρα έως τον Κέφαλο χωρίς καμία διάρκεια. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για να υποστηρίξουμε τις υποδομές,
βάζοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας, θέτουμε προτεραιότητες. Γι' αυτό στοχεύουμε σε αναπτυξιακά έργα που δημιουργούν εισόδημα και νέες θέσεις εργασίας. Επιτέλους, ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες για τον μόλο των κρουαζιεροπλοίων. Κάποιοι χαρακτήρισαν τον μόλο ένα έργο ζωής και πνοής για τον τόπο, παραωνικό έργο. Ευτυχώς, αυτή η σελίδα και αυτή η αντίληψη κλείνει στις 26 του Μάη. Παλεύουμε για την επέκταση της Μαρίνας και δίνουμε προτεραιότητα στα λιμάνια της Καρδάμενας και της Κεφάλου για την φιλοξενία των τουριστικών σκαφών. Υποστηρίζουμε κάθε θετική ενέργεια για την ανέγερση νέου νοσοκομείου. Γιατί για όλους εμάς, για την κοινωνία, τους επισκέπτες, τουρισμός και υγεία χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει. Επιταγίνουμε και ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε όλο το νησί. Και δημιουργούμε νέες υποδομές με έργα για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Με στήριξη στους νέους μας, για να ανοίξουν επιτέλους τα φτερά τους. Γι' αυτό είναι ανάγκη να οργανώσουμε τον Δήμο σε νέες σύγχρονες βάσεις. Δημιουργούμε λοιπόν το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Γιατί θέλουμε κάθε ευρώ που επενδύουμε να πιάνει τόπο. Θέλουμε κάθε ευρώ που επενδύουμε σε αυτόν τον τόπο να παράγει εισόδημα. Και μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε να το πετύχουμε με συνεργασία, με σχέδιο και τεκμηρίωση στις αποφάσεις μας. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, δεν κρατάμε κλεισές τις πόρτες. Συνεργαζόμαστε με όλους. Με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την περιφέρεια και με το επιμελητήριο. Γιατί ξέρουμε πώς. Ξέρουμε τον τρόπο και γνωρίζουμε τον δρόμο. Ξέρουμε πώς να αξιοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ξέρουμε πώς να διεκδικήσουμε εθνικούς φόρους. Και ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε με επιτυχία κάθε εργαλείο χρηματοδότησης. Γι' αυτό προστατεύουμε, αξιοποιούμε και δεν ξεπουλάμε την περιουσία των συνδημοτών μας. Δεν ξεπουλάμε τις παραλίες μας. Τις διεκδικούμε, τις αξιοποιούμε και δεν κάνουμε τα στραβά μάτια σε όσα συμβαίνουν κρυφά και φανερά. Φίλες και φίλοι, έτσι και μόνον έτσι η Κόρσο θα αλλάξει πορεία. Με όλες τις ζωντανές δυνάμεις του νησιού μας. Με τους δημιουργικούς συμπολίτες μας. Με τους νέους που βρίσκουν τις δικές τους επιτέλους ευκαιρίες. Αυτή την αλλαγή σηματοδοτεί η ισχυρή Κόρσο. Δείχνει το παρόν. Δείχνει όμως κυρίως το μέλλον όλων. Γιατί είμαστε περήφανοι και όχι υποταγμένοι δημότες. Έχουμε άποψη και έχουμε αξιοπρέπεια. Γιατί αυτή την πω θέλουμε. Ναι, αυτή την πω θέλουμε. Με περήφανους και όχι υποταγμένους δημότες. Και αυτό είναι προσωπική μου δέσμευση. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, σας θέλω δίπλα μου. Σας θέλω μαζί μου. Θέλω να πάρω δύναμη από την δική σας δύναμη. Γι' αυτό και σας καλώ να μας δώσετε τη δύναμη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μας δώσετε την ισχυρή πλειοψηφία για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Για να φέρουμε επιτέλους επανάσταση στην καθημερινότητα. Γιατί αυτό θέλουμε, σε αυτό στοχεύουμε. Με νίκη από την πρώτη Κυριακή. Δώστε μας την ευκαιρία. Σας καλώ. Να συμμετέχετε όλοι σε αυτόν τον όμορφο αγώνα.
κάθε μέρα είμαστε και πιο κοντά στο στόχο. Κάθε δημότης, κάθε δημότησα συμμετέχει σε αυτόν τον όμορφο αγώνα. Για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ευχαριστώ όλους εσάς. Όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ. Γιατί όλοι μαζί αλλάζουμε τα πράγματα. Με πίστη στη νίκη μας.